Τα έχουμε ξαναπεί διπλά στην τραγωδία. Κάποιοι βρίσκουν πρόσφορο έδαφος προκειμένου να προχωρήσουν στη γνωστή σε αυτούς παραπληροφόρηση. Στο αχανές διαδίκτυο είναι ο περίφημος όρος των fake news. Είτε έχουμε οικονομική κρίση, είτε επιδημιολογική κρίση, είτε πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία. Προκαλείται ένας καταιγισμός, κυρίως στα social media, fake news. Η κρίση λοιπόν φέρνει παραπληροφόρηση. Πάμε στην κυρία Αναστασία Κατσαουνίδου, η οποία είναι διδάκτορ δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης, διδάσκουσα τμήματος ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας Πανεπιστημίου Ιωνίου, να την καλησπέρισω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Η κρίση λοιπόν φέρνει και παραπληροφόρηση. Όντως, έχετε απόλυτο δίκιο. Κάθε φορά που εμφανίζεται μια κρίση, είτε όπως αυτά που αναφέρατε, είτε είναι πολεμική εισβολή, όπως στην προκειμένη των περιπτώσεων, ένα παράγωγο είναι και το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και κυρίως της διαδικτυακής παραπληροφόρησης. Αλλά αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Βέβαια. Όταν ακούμε τέτοιου είδους μαρτυρίες όπως ο κύριος που μίλησε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, αντιλαμβανόμαστε ότι πόσο ματαιώνεται όλη αυτή η προσπάθεια διαχείρισης, για παράδειγμα, της παραπληροφόρησης ή προόδου σε κάθε επιστημονικό πεδίο, όταν πραγματικά βλέπουμε ανθρώπους να κρύβονται σε καταφύγια σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό ήταν ένα σχόλιο που ήθελα να κάνω. Σωστά, σωστά, εύστοχο. Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο, δεν ξέρω, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχατε με την ομάδα της εκπομπής, σταθήκατε σε μια συγκεκριμένη φωτογραφία με μια εκπαιδευτικό, με ματωμένο πρόσωπο που στην αρχή την είπαν εκπαιδευτικό, μετά είπαμε είναι fake η όλη κατάσταση, τελικά είναι εκπαιδευτικός, είναι από την Ουκρανία και βιώνει την τραγωδία του πολέμου. Είναι ακριβώς αυτό. Όταν όλοι εμείς βρισκόμαστε μέτρα επί μέτρα, η συγκεκριμένη φωτογραφία, και βομβαρδιζόμαστε από ψευδείς ειδήσεις, στο τέλος καταλήγουμε να πιστεύουμε ότι όλα είναι ψέματα. Και αυτό είναι ακριβώς ένα τέτοιο παράδειγμα. Δηλαδή, έχουμε μια φωτογραφία μιας γυναίκας από μια βομβιστική επίθεση σε ένα σχολείο, για την οποία μετά ακούσαμε ότι πρόκειται για μια φωτογραφία από μια έκρηξη φυσικού αερίου του 2018. Όμως αυτή η φωτογραφία έχει αναρτηθεί, είναι ενός φωτογράφου, και η ίδια η γυναίκα έχει δώσει μάλιστα και συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οπότε προκύπτει ότι όντως είναι θύμα αυτής της πολεμικής κατάστασης. Κυρία Κατσαουνίδου, για ποιο λόγο κάποιος να παραπληροφορήσει, να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Υπάρχουν πολλοί λόγοι και υπάρχουν πολλά είδη πηγών που παραπληροφορούν. Τώρα, σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, ερχόμαστε αντιμέτωποι με κρατικές πηγές, όπως θα γνωρίζετε κι εσείς, με κρατικές πηγές ειδήσεων που έχουν σκοπό να προπαγανδίσουν και να δώσουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και να δημιουργήσουν συγκεκριμένες αφηγήσεις. Αλλά φυσικά έχουμε και το άλλο κομμάτι των ιστοτόπων, οι οποίοι θέλουν απλώς να αυξήσουν τις επισκέψεις στο site τους και να έχουν κέρδος. Ή ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι πάλι ήρθαμε αντιμέτωποι με λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με προφίλ, τα οποία υποδίονται σοβαρούς ειδησιογραφικούς οργανισμούς, προκειμένου να αποκτήσουν followers, προκειμένου να αποκτήσουν κύρος. Σωστά. Ποιες τώρα είναι τα πρώτα βήματα, οι πρώτες ενδείξεις, για να είμαι ακριβής, ότι έχουμε μπροστά μας ένα νέο παραπληροφόρησης? Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε είναι ότι αν βρεθούμε αντιμέτωποι με μία εικόνα, ένα άρθρο, μία είδηση, η οποία μιλάει πάρα πολύ στον ψυχισμό μας, δηλαδή είναι πάρα πολύ ελκυστική και φαίνεται να ταυτιζόμαστε με αυτήν, να έχουμε έντονα συναισθήματα για αυτήν την είδηση και τις εικόνες, τότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να διασταυρώσουμε με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, όχι τίποτα σπουδαίο, να δούμε αν πραγματικά έχει συμβεί αυτό το γεγονός που περιγράφει η είδηση ή η εικόνα. Εκτός, ξέρετε, αν έχουν προχωρήσει αναδημοσιεύσεις, σας διακόπτω και συγγνώμη, σε γρήγορο ρυθμό, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πέσουμε στην παγίδα και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο ψάξιμο που θα κάνουμε. Επίσης, ακόμη ένα κριτήριο είναι ότι αυτού του είδους οι ειδήσεις, οι ψευδείς ειδήσεις, αποκτούν όντως υιογενείς διαστάσεις, αυτό που ονομάζουμε viral.
είναι τόσο ελκυστικές που θέλουμε πάρα πολύ να τις κοινοποιήσουμε. Θέλουμε να το μάθουν και οι άλλοι, οι φίλοι μας, οι ακόλουθοί μας, η οικογένειά μας. Σωστά. Οπότε τις κοινοποιούμε ξανά και ξανά και ξανά. Το κίνητρο μας είναι καλό, δεν είναι κακό. Θέλουμε να βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους να μάθουν κάτι. Όμως αυτό το κάτι πολλές φορές είναι ψέμα. Τα social media είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αποτελούν, έχουν εξελιχθεί σε μια πολύ μεγάλη πληγή και στένα σύμμαχο της παραπληροφόρησης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Τον εκδημοκρατισμό του δημόσιου διαλόγου. Μπορεί ο καθένας μας να ανεβάσει οτιδήποτε σκεφτεί, οτιδήποτε περάσει από το μυαλό του, μπορεί να το γράψει και αυτό να γίνει πιστευτό από τους υπόλοιπους. Υπάρχουν και θετικά χαρακτηριστικά και αρνητικά. Σε αυτή την περίπτωση και πάλι, θα πω, στην περίπτωση διαδικτυακής παραπληροφόρησης, όντως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η κυρίαρχη πηγή ψευδών ειδήσεων. Μάλιστα. Μότι και αν αυτό συνεπάγεται βέβαια, για τα μικρά παιδιά και για τη χρήση που είναι συνέχεια με ένα κινητό στο χέρι και με ένα τάμπλετ στο χέρι. Και πώς μπορούν τα μικρά παιδιά να μεταφέρουν, να μεταδώσουν, να επηρεαστούν από μία ψευδή είδηση. Άλλο κομμάτι αυτό πολύ σημαντικό. Κυρία Κατσαουνίδου, ολοκληρώστε βέβαια, σας έδωσα πάσα τώρα, πρέπει να κλείσετε. Και σε αυτό το σημείο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο ψηφιακός γραμματισμός. Το ότι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να αξιολογούν την πληροφορία, να διασταυρώνουν αυτά που διαβάζουν και να είναι επιφυλακτικοί προς κάθε κατεύθυνση. Μάλιστα. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.